Ηρόδοτος και αθλητικός όμιλος την Παγίου, όντας ισόβαθμη στην πρώτη θέση, αναμετρήθηκαν στο ντέρμπι κορυφής για την 14η αγωνιστική της Α1 κατηγορίας, παρουσία αρκετού κόσμου στην Νέα Λικαρνασσό, και τους γηπεδούχους να δείχνουν πρώτη διάθεση να φανούν απειλητικοί, χωρίς όμως τα σούτ από Χίντρι και Φραγκουλάκη να ανησυχήσουν τον Βλαχάκη. Στο 13ο λεπτό ο ΑΟΤ δημιούργησε την πρώτη του επίθεση, αλλά το σούτ του Παπανδρέου πέρασε εκτός εστίας. Ενώ την ίδια τύχη είχε 10 λεπτά από την απέναντι πλευρά η προσπάθεια του Βεζιρτζόγλου. Το μάτς ήταν αρκετά κλειστό, με τις άμυνες και τις δυνατές μονομαχίες να έχουν τον πρώτο λόγο. Ενώ στις τελευταίες φάσεις του πρώτου ημιχρόνου, μια κεφαλιά του Κανδυλάκη για τον Ηρόδοτο κατέληξε στην αγκαλιά του Βλαχάκη. Ενώ για τον ΑΟΤ στο 42 ο Λούση χωρίς ισορροπία έστειλε την μπάλα out. Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Ηρόδοτος ανέβασε τις γραμμές του, είχε στο 58 μία ευκαιρία με τον Νάκα, αλλά άφησε χώρους που εκμεταλλεύτηκε ο ΑΟΤ και το γκολ ήρθε για τους φιλοξενούμενους. Ο Παπανδρέου στο 59 υποδέχτηκε την κάθετη παλιά του Μεταξάκη, ξέφυγε από τους αμυντικούς και με σούτ έκανε το 0-1. Το γκολ έδωσε ψυχολογία στους μεσαρίτες που είχαν και άλλες φάσεις για δεύτερο γκολ στο 65 με τον Μεταξάκη αλλά και με τον ίδιο παίκτη στο 67 με τον Ηρόδοτο να μοιάζει μπλοκαρισμένος. Ουσιαστικά οι Κιανόλευκοι έπρεπε να φτάσουν στο 86 για να απειλήσουν για την ισοφάριση με τον Βεζιρτζόγλου. Αλλά η τελευταία μεγάλη ευκαιρία άνοιγε στον ΑΟΤ με το βολέ του Βλαχάκη να βρίσκει τον Γρηγοράκη και εκείνος να σουτάρει out. Λίγο αργότερα ο διαιτητής Σαβούδης σφύριζε τη λήξη του αγώνα που βρήκε τον ΑΟΤ να φεύγει με τη νίκη και την κορυφή από την Νέα Λικαρνασσό, κατακτώντας και τον άτυπο τίτλο του πρωταθλητή χειμώνα. Ο πρωταθλητής χειμώνα δεν μου λέει κάτι. Ξέραμε ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια ιστορική ομάδα, βαριά φανέλα, δύσκολη έδρα. Το ξέραμε ότι είχαμε και λίγο χρόνο να δούμε το παιχνίδι, γιατί είχαμε Κυριακή παιχνίδι, μάτς με τα μάλια. Ξέραμε όμως ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Ήταν δύσκολο παιχνίδι, νομίζω ότι το διαβάσαμε καλά και νομίζω ότι το αποτέλεσμα ήταν δίκαιο για την ομάδα μου. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια πάλι στον ΑΟΤ, θέλω να δώσω συγχαρητήρια και στα παιδιά μου γιατί παλέψανε. Να δώσουμε συγχαρητήρια στην διαιτησία γιατί ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Να ζητήσουμε ένα συγγνώμη από τον κόσμο που ήρθε σήμερα και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να πούμε και καλά Χριστούγεννα με υγεία και αγάπη.